Πρωθυπουργού το μέτρο αφορά 6 στους 10 συνταξιούχους και τα ποσά θα μπουν στους λογαριασμούς τους στις 22 Δεκεμβρίου. Από τις έπρεσες τις δικές μας. Η 13η σύνταξη σύμφωνα με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό θα μοιραστεί σε 1.600.000 συνταξιούχους, των οποίων η σύνταξη κύρια και επικουρική δεν ξεπερνά τα 850 ευρώ, χωρίς το ΕΚΑΣ και τις κρατήσεις. Ο Γιάννης Χάλκος, οικοδόμος μια ζωή, είναι ένας από τους δικαιούχους. Όταν δεν σου να δώσει τον έγκονα σου 50 ευρώ, Ζεις. Λόγω φτώχεια, καλό το είδαμε Αλλά είναι ένα μικρό φιλοδόρημα Το μικρότερο ποσό που θα πάρουν οι συνταξιούχοι θα είναι τα 300 ευρώ Για παράδειγμα συνταξιούχος που παίρνει από 550 έως 850 ευρώ Θα πάρει εφάπαξ δώρο 300 ευρώ πληρώσουμε το, το σήμα για το αυτοκίνητο Για να μην, κατα, μην πάμε και καταθέσουμε τις ε, πινακίδες Συνταξιούχος με κύρια και επικουρική 420 ευρώ θα πάρει εφάπαξ δώρο 430 ευρώ, ενώ ο συνταξιούχος των 500 ευρώ θα πάρει στις 22 Δεκεμβρίου, επιπλέον 350 ευρώ. Δεν ξέρω, θα τα δω. Τέλος, συνταξιούχος των 750 ευρώ θα δει στο λογαριασμό του επιπλέον 300 ευρώ. Ο Νικηφόρος Φαρμάκης είναι ένας από αυτούς. Εγώ το θεωρώ μια, ένα είδος ας ομέλη, Χάσαμε όμω πολλά, μα λέει ο Γεράσιμο Τζουγανάτο, συνταξιούχο των 700 ευρώ. Έχει υποστεί μείωση επικουρική από το Σεπτέμβριο 30 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 360 ευρώ το χρόνο. Την ίδια ώρα αυτό που θα πάρει ω εφάπαξ δώρο θα είναι τα 300 ευρώ. Θα είναι δηλαδή και μείον 60 ευρώ. Τι 13 τη σύνταξη. 13η την παίρνουμε, να παίρνουμε κάθε χρόνο το δώρο μα. Και δεν είναι η 13η. σύνταξη είναι 700, μην είναι 300. Μια σύνταξη είναι. Ούτε εμεί δεν είναι. Και την έδωσε τώρα, να την δώσει και του χρόνου. Τι έχασαν όμω μέχρι σήμερα οι συνταξιούχοι. Υπέστησαν μείωση ή απώλεια το ΕΚΑΣ. Μειώσει έω 50% στου επικουρικέ. Επιστροφή αναδρομικών. Και είχαν αυξημένε φορές υγεία. Κοροϊδία το θεωρούμε. Κοροϊδία. Όταν σε δίνω 5 και σε παίρνω 100 δεν είναι. Κοροϊδία. Όπω ξέρετε, κατεβαίνουμε στην Αθήνα την ερχόμενη Πέμπτη, 15 15η μήνα, να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Δεν γνωρίζαμε γιατί.